Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για την πλήρη εφαρμογή του σχεδίου Αμάλθια με τον Αμερικανικό στρατό να ολοκληρώνει την κατασκευή της τεχνητής προβλήδας, η οποία αναμένεται να τοποθετηθεί στις ακτές της Γάζας μόλις το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες. Ήδη στην Κύπρο βρίσκεται το Αμερικανικό φορτηγό πλοίο Σανκαμόρε, το οποίο αναμένει το πράσινο φως για να μεταφέρει τρόφιμα και άλλα είδη πρώτης ανάγκης από το λιμάνι Λάρνακας απευθείας στον αμάχο πληθυσμό της Γάζας. Today there are still forecasted high winds and high sea swells, which are causing unsafe conditions for the J-LOT's components to be moved. So the pier sections and military vessels involved in its construction are still positioned at the port of Ashdod. Σύμφωνα με το Πεντάγωνο, αρχικά περίπου 90 φορτηγά με προμήθειες θα διέρχονται από την τεχνητή προβλήδα στη Γάζα, ενώ ο τελικός σχεδιασμός προβλέπει την εμπλοκή στην όλη επιχείρηση έως και 150 φορτηγών. I think what you're going to see at the very beginning is a crawl, walk, run scenario, as we're going to start with, you know, an additional small amount of aid trucks to flow in to make sure that the system works, that the distribution works, and then you'll see that increase, of course, when we get to full operational capacity. Στον κομβικό ρόλο της Κύπρου στην εφαρμογή του σχεδίου αναφέρθηκε μετά από συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, η πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, Julie Fisher. I really want to acknowledge the incredible leadership out of the Ministry of Foreign Affairs, the port authorities, and others who have been working even over this holiday weekend to make sure that the humanitarian assistance, the food that is so desperately needed on the ground in Gaza, is going to be delivered as quickly as possible. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στόχος είναι το αμερικανικό φορτηγό πλοίο να αναχωρήσει από την Κύπρο για τη Γάζα το αργότερο μέχρι την Παρασκευή, εφόσον εγκατασταθεί με επιτυχία τεχνητή προβλήτα που κατασκεύασε ο αμερικανικός στρατός.